Τα πάντα. Τα πάντα. Και εδώ μιλάμε για την μεγαλύτερη που υπάρχει σε ένα κομμάτι. Γιατί μια άλλη τεχνική που επίσης ακολουθείτε είναι να παίρνεις πολλές με μικρότερη ανάλυση, φωτογραφίζεις μικρά κομμάτια του αντικειμένου το οποίο θέλεις και μετά τα συναρμολογείς. Υπάρχει ειδικό λογισμικό και φτιάχνεις κάτι που είναι ένα ανάλυση. Μα το κάνει 2000 και η Microsoft. Έχει το τέτοιο το site το συγκεκριμένο, το photosynth.com ή photosynth.net. Που μπορεί να μπει ο κόσμος και να βάλει εκεί τα ωραία πράγματα τώρα. Να βάλει τις φωτογραφίες του. Ναι, εκεί πάνε μέχρι 500 MP στο Photosynth. Εδώ είμαστε λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, είναι κομματάκι ακριβό αυτό το υλικό. Τέλεια. Πολύ χρήσιμο όμως. Και βέβαια, επειδή οι αστρονόμοι είναι και μεγάλες μαφίες, έχουν φροντίσει και τα αστεροσκοπία πάντως στα καλύτερα μέρη του κόσμου, την καλύτερη θέα. Πω, πω. Και αυτό γίνεται, Γιώργο, σε χρόνο μηδέν, έτσι και ζωντανά και με τη δύναμη της ψηφιακής τεχνολογίας. Ακριβώς. Το αναλύεις εκείνη την ώρα και έχεις αποτελέσματα άμεσα για το τι συμβαίνει. Ωραία. Λοιπόν, μας είπες πολύ ωραία πράγματα για φωτογραφικές μηχανές, δηλαδή για εικόνες. Τι όμορφο πράγμα επόμενο μας φέρνει ο κόσμος το αύριο. Κοίταξε να δεις, μετά την εικόνα που είναι το πιο όμορφο πράγμα, θα πάμε στην ψυχή του ανθρώπου. Να τα. Και συγκεκριμένα θα πάμε να δούμε τι είπε ο άνθρωπος ο οποίος διευθύνει την πρακτικά μόνη ιδιωτική κλινική που υπάρχει στον κόσμο για εθισμό στο ίντερνετ. Εθισμό στο ίντερνετ! Ιντερνετική κλινική! Ακριβώς. Τι λες ρε Γιώργο, πού γίνεται αυτό, δεν έχουμε μόνο στο παιδόν, μόνο την ομάδα της κυρίας Τσίτσικα, έχουμε και ιντερνετική κλινική. Για να τη δούμε. Ναι. Υπάρχει στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία συγκεκριμένα. Και το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο διευθυντής, και είναι η μόνη ιδιωτική που υπάρχει στον κόσμο, mm-hmm. δήλωσε ότι το 90% των ανθρώπων που νοσηλεύονται εκεί δεν mm-hmm. έχουν πρόβλημα εθισμού στο ίντερνετ. Δεν έχουν, παρόλο που έχουν υπολογιστές εκεί. Το πρόβλημά τους είναι ότι δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Μάλιστα. Δεν έχουν άλλες κοινωνικές σχέσεις, δεν έχουν άλλες κοινωνικές επαφές. Οπότε δεν είναι ότι αποκόπτονται στο ίντερνετ επειδή δεν έχουν κάτι άλλο, επειδή το προτιμούν από άλλα πράγματα. Δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Mm. Άρα λοιπόν. Η γενική ιδέα, και μιλάμε για ιδιωτική κλινική, που ο άνθρωπος τα λέει αυτά, χάνει λεφτά προφανώς όταν λέει παιδιά, δεν είναι τόσο σημαντικός ο εθισμός στο ίντερνετ. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι περισσότεροι που κολλάνε με το διαδίκτυο και καθόμαστε και σχολιάζουμε ότι α, το διαδίκτυο έχει πρόβλημα, απλώς δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Πρέπει να βρουν άλλα ενδιαφέροντα. Γιώργο, μας έλυσες απορίες, είσαι ο κόσμος του αύριο, κάθε εβδομάδα έρχεσαι στην ψηφιακή Ελλάδα. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, είμαστε στην Ετένα 6 με 7. Δεν έχετε λόγο να μην μας βρείτε. Και αν δεν μας δείτε, κάντε ένα κόπο, μπείτε στο ίντερνετ youtube.com/ψηφιακή Ελλάδα. Κάθε εκπομπή μαζί σας. Τώρα, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά σας έχω ίντερνομικά, Starzat.net, τι είδαμε σήμερα και άλλα πλούσια θεματάκια και βιντεάκια. Φύγαμε! Και θέλω να σας ρωτήσω, φίλες και φίλοι, ας πούμε ότι έχετε ένα πρόβλημα που το απεύχομαι με την εφορία που πάλι δεν το θέλω να σας συμβεί και κάποια στιγμή πέσετε σε κάποιον υπάλληλο που δεν σας φέρεται όπως νομίζετε. Εγώ σας ρωτάω, μπορείτε να βρείτε το δίκιο σας? Την απάντηση θα μας δώσει η Έλενα Σπυροπούλου. Γεια σας. Γεια σου Νίκο. Ιντερνομικά. Ναι, ιντερνομικά. Ας να διαφημιστώ. Κάθε εβδομάδα η ψηφιακή Ελλάδα σας έχει αποκλειστικά δικηγόρο διαδικτύου, διαδικτυακών υποθέσεων τε και ερμηνεών. Έλενα Σπυροπούλου. Λοιπόν, αυτή τη φορά δεν θα συμβουλεύσουμε τον κόσμο να τρέξει στα δικαστήρια που Όχι. του κοστίζουν πολύ, ούτε στους δικηγόρους, αλλά να βρει το δίκιο του μόνος του μέσα από πού, μέσα από το ίντερνετ. Μ' αρέσεις. Και από το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Είσαι ο άνθρωπός μου. Το site είναι swd.gr, ναι. από τα αρχικά Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Ωραία. Είναι ένα σώμα που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε κιόλας. Ο σκοπός του είναι να ελέγχει το ίδιο το δημόσιο και τις δημόσιες αρχές. Ωραία, γιατί το βλέπουμε. Λέμε αυτό. Μάλιστα, ο κόσμος να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του, για τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του βέβαια, αλλά κυρίως για το τι δικαιούται να απαιτήσει από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τις εφορίες, από τους δήμους, από την ομαρχία, από οπουδήποτε. Ποιος είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο οφείλει η διοίκηση να του απαντά. Μάλιστα. Μέσα σε πόσο χρόνο και τι έγγραφα πρέπει να του ζητήσει, όχι περισσότερα από τα πιο απλά, και αν έχει οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με αυτά και άλλα, μπορεί να αναφερθεί στο Σώμα Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης. Δηλαδή, την επόμενη φορά που θα έρθει η χρήστη και θα μου πει: πήγα να κάνω μια αστική μικροσκοπική και μου φέραν δυσκολίες, εμείς θα πούμε: μπες στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και δώσε, βρες.
τη λύση στο πρόβλημά σου. Και μάλιστα το site του Σώματος Ελεγκτών έχει και φόρμα ηλεκτρονική, στην οποία μπορεί κανείς να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να δώσει online το παραπονό του. Το σώμα αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν έχει εξαναγκαστική ισχύ, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι, να υποχρεώσει τη διοίκηση να κάνει κάτι. Μπορεί όμως να διερευνήσει το θέμα και σίγουρα κανένας δεν του αρέσει, καμιά δημόσια υπηρεσία δεν της αρέσει να ασχολούνται μαζί της. Να πω εγώ το κόλπο των επιθεωρητών ποιο είναι. Είναι, φίλες και φίλοι, ότι οι επιθεωρητές παρακάμπτουν την ιεραρχία και χτυπάνε ακριβώς εκεί που είναι το πρόβλημα. Δεν πάνε Υπουργείο, Υπηρεσία, Τμήμα, Τμήματάρχης, Διοικησούλα, Ιστορία, Παραμύθι, γεια σας. Όχι. Πάνε απευθείας. Πού είναι το πρόβλημα? Αστυνομική διεύθυνση Μαθίας. Αύριο το πρωί, τηλέφωνο. Σώμα επιθεωρητών. Μπορώ να λύσω το πρόβλημα στον άνθρωπο? Ορίστε. Μέσω ίντερνετ. Οι αστυνομικές δυνάμεις πρέπει να ξέρουμε ότι έχουν δικό τους σώμα Ελεγκτών. Θα το αναφέρουμε σε άλλη εκπομπή αυτό για όσους έχουν παράπονο, ειδικά μετά τα τελευταία γεγονότα με την ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης είναι για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Ωραία. Λοιπόν, Έλενα, thank you very much. Εγώ για άλλη μια φορά. Και εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε στην αγαπημένη σας ενότητα. Κάθε εβδομάδα ένα αστέρι του ελληνικού ίντερνετ μας μιλάει, γιατί άλλο, για το ίντερνετ. Και ποιος είναι ο άνθρωπος που μας μιλάει αυτή την εβδομάδα? Ρίκα Βαγιάννη. Το θέμα, blogs, δημοσιογραφία και όχι μόνο, το τι συμβαίνει στα κοινωνικά δίκτυα. Πάμε να το δούμε και αμέσως μετά πάλι εδώ. Ψηφιακή Ελλάδα με κολπάκια για μικρούς και μεγάλους χρήστες. Φύγαμε. Στο σπίτι μου έχω σύνδεση υψηλής ταχύτητας και ήμουν και από τους πρώτους που βιάστηκαν να συνδεθούν. Γενικά με το άθλημα του ίντερνετ όχι απλώς θα πάω καλά, αλλά δεν θα είναι υπερβολή να πω και να ομολογήσω ότι δεν θυμάμαι ούτε πώς ζούσα χωρίς δίκτυο, ούτε και γιατί ζούσα. Πρώτο πράγμα που έκανα πιο παλιά όταν έμπαινε στο δίκτυο είναι να κοιτάξω την αλληλογραφία μου. Τώρα μπαίνω κατευθείαν σε ένα blog που μου αρέσει να επισκέπτομαι. Το δεύτερο πράγμα είναι να κοιτάζω την αλληλογραφία μου. Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ πια τη ζωή μου χωρίς μια γρήγορη σύνδεση. Οπουδήποτε, από την παραλία μέχρι το γραφείο και από τον οδοντίατρο μέχρι εκεί που περιμένω το τρένο και το μετρό να ξεκινήσει. Φοβάμαι ότι απέχω ελάχιστα από το να μου ενσωματώσουν το τσιπάκι στον εγκέφαλο. Πού μπορώ να σας πάω ως ψηφιακή Ελλάδα φεύγοντας από την εικόνα μιας ωραίας γυναίκας? Μπορώ να σας πάω στην τέχνη. Ελάτε, ελάτε στα διαμερίσματά μου να σας δείξω πού θα βρούμε τη λέξη τέχνη στο ελληνικό ίντερνετ. Θα ξεκινήσω αναζητώντας πού αλλού, στη Wikipedia. Η Wikipedia έχει ολόκληρη πύλη, φίλες και φίλοι, για την τέχνη. Γιατί μην νομίζετε ότι πρέπει να αγοράσετε Gauguin για να μάθετε τι έκανε και ποιο είναι το έργο του. Ορίστε, σας έχω Paul Gauguin, από πού ερχόμαστε, τι είμαστε, πού πάμε. Επόμενη οθόνη, φίλες και φίλοι, σας έχω τα χαρακτικά. Το εξώφυλλο της Δέλτα Δημοτικού του 1973, από το χαράκτη Τάσο. Τι άλλο σας έχω μετά? Μετά θα κάνουμε μαζί αναζήτηση. Πάμε να δούμε. Κινηματογράφος, 7η τέχνη. Επόμενη σελίδα. Όλα αυτά στη Wikipedia. Ποιος δημιούργησε τον κινηματογράφο? Η αδελφή Λιμιέρ. Λιμιέρ στα γαλλικά σημαίνει φως. Και το 1895 δώσανε φως στις 28 Δεκεμβρίου, εφευρίσκοντας τον κινηματογράφο. Πάμε όμως μαζί να ψάξουμε τη λέξη τέχνη στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Πατάω αναζήτηση και τη βρίσκω χιλιάδες φορές. Εγώ διαλέγω τις 3.000 φορές, 3.284, 3.236 και μπαίνω στο Θουκυδίδη, ο οποίος λέει «Για τη μνήμη εκπλήσει, η τέχνη δε ανεφαλκή σου δεν ωφελεί». Τι θα διαλέξω όμως, φίλες και φίλοι? Θα διαλέξω Διογέννη Λαέρτιο, το βιογράφο, ο οποίος μιλάει για την τέχνη του λόγου, δηλαδή τη διαλεκτική. Ας μπω στο κείμενο του Διογέννη του Λαέρτιου, να δω τι μου λέει. Μου μιλάει για τους πλατωνικούς διαλόγους ή λόγους, όπου τι υπάρχει? Ο υφηγητικός, μας λέει, και ο ζητητικός, όταν μιλάς και όταν ερωτάς. Και πώς γίνεται ο διάλογος, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, πώς θα μάθω τον ήρωα, πώς θα μάθω το ρήτορα? Θα τον μάθω διαβάζοντας την αρχαία ελληνική γραμματεία.
Γιατί η Σοφία είχε ως λέξη τη ρίζα της στα ελληνικά. Πάμε να δούμε όμως τι είδαμε σήμερα, διότι όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, έκαστος εξαιτέρου σοφός. Σοφός λοιπόν θα γίνουμε αν μιλήσουμε με κάποιον άλλον και μας δώσει τη χρήσιμη πληροφορία. Πάμε να δούμε τι είδαμε σήμερα. google.com